Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Ορθοπεταλιές, ο Ποδηλατικός Σύλλογος, συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Ποδηλατοπορία που γίνεται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, εδώ στην πόλη του Άργους. Φέτος έχουμε τη στήριξη του νομικού προσώπου κοινωνικής μέρημνας και αθλητισμού από τον Δήμο Άργους Μυκηνών, όπως κάθε χρόνο στηρίζει όλες μας τις εκδηλώσεις. Επίσης έχουμε την βοήθεια από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είμαστε ήδη συγκεντρωμένοι εδώ, έχουμε πάρα πολλά ποδήλατα. Θα ξεκινήσουμε σε 5 λεπτάκια να κάνουμε βόλτα μέσα στην πόλη του Άργους. Είναι μια βόλτα παιδική για τα παιδιά και για όλο τον κόσμο να χαρούν αυτή την ημέρα. Θα καταλήξουμε στην πλατεία Αγίου Πέτρου, που έχουμε εκπλήξεις, όπως βλέπετε πίσω είναι και τα μπαλονάκια για τα παιδιά, και θα έχουμε παγωτά, μια προσφορά του κτέου Ταραντήλης, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ερυθρό Σταυρό, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Άργους, που μας στηρίζει πάντα σε επίπεδο πρώτων βοηθειών, όπως επίσης και το κατάστημα Sally's Bike για την τεχνική υποστήριξη που κάνει στα ποδήλατα. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο, ακόμα προλαβαίνουν να πάρουν τα ποδηλατάκια τους, να μας συναντήσουν έστω και στα μισά της διαδρομής, μαζί με τα παιδιά τους, για να χαρούμε αυτή την όμορφη μέρα χωρίς αυτοκίνητα, μόνο με τα ποδήλατα να γυρνάμε γύρω-γύρω μες στην πόλη. Τα αυτοκίνητα θα μας υποστούν για λίγο, θα καθίσουν λίγο στην άκρη, να περάσουμε πρώτοι εμείς, για να προάγουμε το θεσμό του ποδηλάτου. Η πόλη μας πλέον είναι προσβάσιμη με τα ποδήλατα, οπότε είναι καλό να κατεβαίνουμε όλοι στο κέντρο με τα ποδήλατα. Είναι μια πολύ πιο οικονομική λύση και προστατεύει το περιβάλλον. Και ταυτόχρονα ζητάμε και άλλους ποδηλατόδρομους, ώστε να κινούμαστε πολύ πιο εύκολα. Της Πανελλαδικής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η κυρία Ντάνο από τις Ορθοπεταλιές, με την πρωτοβουλία των Ορθοπεταλιών αλλά και των νομικών προσώπων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του νομικού προσώπου κοινωνικής μέρημνας και αθλητισμού. Είμαστε σήμερα σε μια πάρα πολύ ωραία ποδηλατοπορία που έχει οργανωθεί και πραγματικά μας δημιουργεί ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδάκια ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συνοδεία βέβαια των γονιών τους, για προκειμένου να επιστρέψουν σε ένα πιο φυσικό τρόπο ζωής. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό να γίνεται από τη μικρή ηλικία. Τα παιδιά να εκπαιδεύονται σε αυτή την. Να έχουν αυτή την αντίληψη και να αποκτάνε αυτή την κουλτούρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε κι εμείς, και εγώ και η κυρία Δαμασκηνού. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Στο τέλος θα υπάρξει και ένα πρώτο παγωτό που θα απολαύσουν τα παιδιά, έτσι για να γιορτάσουν το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία είναι υψηλή, 29. Αλλά πρωτεύει η χαρά, ο ενθουσιασμός, από ό,τι βλέπετε, το κέφι. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το κτέο Ταραντήλης, το οποίο προσφέρει το παγωτό για μετά, αλλά να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Ερυθρό Σταυρό, το παράρτημα Άργους, που είναι πάντα αρρωγός, βοηθός, και πραγματικά και την τροχέα φυσικά, καθώς και τα νερά. Την θα μας πει η κυρία Δαμασκηνού για πώς λέει. Κάποιος χορηγός. Για να μην σας καθυστερώ κι εγώ, γιατί ήδη έχει πολύ ζέστη και τα παιδιά τα ταλαιπωρούνται. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι με τη συνεργασία του Νομικού Προσώπου Μέρημνας και Αθλητισμού, τον κύριο Βαγγέλη Τζαβέλα, τον πρόεδρο, και στη συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας, μέσω της Σχολικής Επιτροπής, κάναμε αυτή τη διοργάνωση, και εννοείται με τις Ορθοπεταλιές βέβαια. Μπήκαμε μέσα στα σχολεία, μοιράσαμε τις προσκλήσεις να ανταποκριθούν τα παιδιά. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση από ό,τι θα δείτε κι εσείς, παρόλο τη ζέστη και τις ψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει και το παγωτό, όπως είπε και από εδώ ο κύριο Τζαβέλας, μετά, να δώσουν τα παιδάκια. Νερά θα έχει στο τέλος της διαδρομής, που είναι η χορηγία από τον κύριο Σταύρου Κωνσταντίνο Ξυλουργικές Εργασίες. Το θετικό είναι ότι έχουμε νέους χορηγούς σε οτιδήποτε κάνουμε, και θέλω να πιστεύω ότι θα μπει καινούριος κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες του Άργους, και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω και σε αυτή τη διοργάνωση με τις Ορθοπεταλιές και με τον κύριο Τζαβέλα. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι θα έχουμε και καινούργιες συνεργασίες. Να είστε καλά.
Αυτό είναι για τον
είναι περισσότερο. Τσάκ. Έλα, έλα. Δεν κόψα να μην πω το φάλα. Σιγά, σιγά, λίγα. Ωραία εκδήλωση με τα πολύ δραστηριότητα στο Άργος. Για μας είναι η ένατη φορά. Ουσιαστικά είναι η δέκατη, αλλά την πρώτη φορά δεν είχαμε πάρει μέρος στην πανελλαδική κινητοποίηση για ποδηλατοδρόμους. Για μένα προσωπικά είναι και τελευταία. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι κανείς μπορεί να προσφέρει μέχρι ένα σημείο από εκεί και μετά, οριμάζοντας συνθήκες, και καλό είναι οι δημοτικές αρχές να αξιοποιήσουν το θέλω τόσο παιδιών, τα οποία θέλουν να κινηθούν με ασφάλεια για να πάνε στο σχολείο τους, τους μεγάλους για να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αυτούς που θα θέλουν να πάνε στην εξοχή να απολαύσουν τις ομορφιές περιοχές μας. Δυστυχώς δεν έχουμε ποδηλατοδρόμους. Οι ποδηλατοδρόμοι που έχουμε είναι ένα ξεκίνημα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια συγκεκριμένη μελέτη και όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε μαζέψει εμείς 8 χρόνια τώρα, την έχουμε καταθέσει και στους Δήμους και στους βουλευτές. Και ακόμα ψηλότερα, να αξιοποιηθεί πραγματικά. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι εκτός Άργους και εκτός Ναυπλίου, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν και να δοθούν σε κυκλοφορία σε ποδηλάτες, να αναπτυχθεί ο ποδηλατικός τουρισμός. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που ζητάμε, ο μαθητής να μπορεί να κινείται με ασφάλεια και να πηγαίνει στο σχολείο του και να πηγαίνει και στο φροντιστήριό του.